για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώ θα κάνουμε γιορτέ με όλα αυτά που μα έχουν βρει. Γιατί μόνο η μετάλλαξη όμικρων μα έλειπε, κύριε Κυριανάκη, Τι επεξεργάζεστε ω σενάριο αυτή τη στιγμή, Αυτό που ακούμε όλοι οι τεστ εμβολιασμένα ανεμβολία, τι είναι πιθανό. Ε, εγώ δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινή, ε, αυτό που βλέπω είναι ότι γενικώ υπάρχουν σωστά αντανακλαστικά, δηλαδή αναλόγω με τι εξελίξει σε άλλε χώρε, αναλόγω με τι οδηγίε του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία η κυβέρνηση καθημερινά ε, και το Υπουργείο Υγείας καθημερινά μελετά mm -hmm. ε, πιθανά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Η δική συχθήμηση ποια είναι, ότι πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε τώρα την έλευση του επόμενου στελέχους, να πάρουμε κάποια μέτρα, να θωρακιστούμε έτσι Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό tweet που διάβασα αυτές τις μέρες είναι ενός γιατρού από την ε, Βόρεια Καρολάινα στι ΗΠΑ, mm -hmm. Αμερικής, ο οποίος λέει, στα αγγλικά το λέει, ε, σε ελεύθερη μετάφραση, παρακαλώ Πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Δεν έχω καμία διάθεση να μάθω ολόκληρο το ελληνικό αλφάβητο. Ναι, σωστά, σωστά το λέω. Ε, λέ, λέει ο γιατρό, ο οποίο έγινε viral παγκοσμίω, mm -hmm. ε, αυτό τι σημαίνει πρακτικά είναι αυτό που σα είπε το πρωί ο κύριο Παναγιωτόπουλος, Αν δεν κάνω mm -hmm. λάθο το όνομά του, ναι, ναι. ότι όσο ο σύγχρονο κόσμο ε, εμβολιάζεται και δεν φροντίζουμε παγκοσμίω να υπάρξουν εμβόλια και για τον τρίτο κόσμο, mm -hmm. αυτέ οι μεταλλάξει θα έρχονται συνεχώ. Θα επιστρέφουν. Αυτό διαβάζουμε, αυτό καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν σημαντικέ ενέργειε όπω αυτέ που έκανε ο κύριο Δένδια, mm -hmm. ο οποίο mm -hmm. πήγε και πολλοί αναρωτήθηκαν τι mm -hmm. πήγε να κάνει στην Αφρική, α πούμε, τέτοια, τέτοια εποχή. Ο κύριο Δένδια πήγε και δόρισε η Ελλάδα ε, εμβόλια. Εσείς Κάνα. Εσύ, Εσύ, όμως μπορούσε, μιλάτε συνεχώ ναι. για πανδημία ανεμβολία των και ο ΣΥΡΙΖΑ σα επικρίνει γι' αυτό, μήπω το έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο, κύριε Κυρανάκη. Από τη στιγμή που 9 στου 10 στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ είναι ανεμβολία, σημαίνει ότι η υγεία των ανεμβολία επηρεάζεται κατά πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν για τη δική του προστασία αλλά και για την ομαλή λειτουργία τη κοινωνία συνολικά. Πρέπει περισσότεροι άνθρωποι να εμβολιαστούν. Είναι θετικό ότι μέσα η σε 16 μέρε. Τώρα τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση. Τι λέτε. Ναι, θεωρώ ότι τα έχει πάει καλά. Τα τελευταίες 16 μέρες επίσης έχουμε μια σημαντική επιτυχία, διότι έχουμε φτάσει πλέον εσίως στα 7.135.000 εμβολιασμένους. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ραντεβού και για την τρίτη δόση. ανταποκρίνει mm -hmm. ο κόσμο. Mm -hmm. Και αυτοί οι οποίοι ήταν απόλυτα αρνητικοί το προηγούμενο διάστημα στον εμβολιασμό, σιγά σιγά αρχίζουν και το σκέφτονται. Αν δεν εμβολιαστεί ένα 80%, mm -hmm. δεν θα τελειώσουμε mm -hmm. με αυτή την ιστορία. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Κύριε Ζαχαριάδη, πάντως η κυβέρνηση σα κατηγορεί για αντιεμβολιαστική καμπάνια. Ε, πάλι με αφορμή την ανάρτηση του πρώην Υπουργού, του κ. Πολάκη. Εντάξει, νομίζω ότι αυτή η καραμέλα με τον Πολάκη πρέπει να σταματήσει. Βεβαίω πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε. Βεβαίω και οι εμβολιασμένοι κολλάνε, μεταδίδουν, νοσούν. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό μπορεί να διασωληνωθούν, να μέτρα φύγουν από την τη ζωή, αλλά είναι μια πανδημία τελεία. Ωραία. Λοιπόν, βεβαίω πρέπει να πάρουμε μέτρα. Τι μέτρα όμω. Ε, αυτό που ακούω... Είτε, ακούω αυτό από που κάτω να ακούω... λέτε για lockdown και τα λοιπά. Δεν το πολύ λέτε φανερά όχι, όχι. αλλά το θέλετε από ό,τι πολίτη... κατάλαβα. Όχι. Οχι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να αποφύγουμε το lockdown. Μία κουβέντα. Η συζήτηση για την ανάγκη να παρθούν επιπλέον μέτρα αποδεικνύει από μόνη της ότι τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά. Παρότι πολλά έχουν γίνει σωστά, άλλα δεν έχουν γίνει. Έτσι λοιπόν σήμερα, χωρί να βάλουμε αστερίσκου, Πρέπει να πούμε με μια φωνή όλοι. Ναι. Εμβόλιο, εμβόλιο, εμβόλιο. Πολύ ωραία. Σταματάω. Ευχαριστώ Σας ήθελα να πω και σε μια άλλη κυλί. χώρα: Μια φράση μόνο. Ναι. Ήμουν στο Ισραήλ την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν άνω του 80% εμβολιασμό. Έχουν ίδιο πληθυσμό με εμά, 500 μεθ στη χώρα, όχι 1.300 όπως εδώ, και 50 διασωλυνωμένοι. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι αν εμβολιαστούμε όλοι σε ίδιο πληθυσμό. Παλή, η λύση έχουν το εμβόλιο, προχωρήσει πολύ, και ωραία. τα φάρμακα εκεί πέρα, έχουν κάνει και τηλεόραση. Κύριοι σα, ευχαριστούμε πολύ.